Η κυρία Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Καλώς ήρθατε, κύριε συνάδελφε. Έχετε το λόγο. Κυρίες, μάλλον λείπουν οι κυρίες, κύριοι συνάδελφοι. Τέλος πάντων, δεν θα στάθουμε εκεί. Κύριε Υπουργέ, με τη σημερινή της ερώτηση η Νέα Δημοκρατία μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν νομίζω ότι αυτό που αφορά την υγεία μας, τη ζωή μας, που είναι το φάρμακο, δεν είναι όντως ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έπρεπε νομίζω να συζητηθεί σε αυτή την αίθουσα και θα μου επιτρέψετε, επειδή παρακολούθησα όλες τις ομιλίες, να πω ότι θα περίμενα ειλικρινά περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη ντροπή από όλους μας όταν μιλούμε για την φαρμακευτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Και βεβαίως όχι μόνο σήμερα, αλλά βρίσκεται η χώρα μας με μια κατάσταση που πριν από λίγο μου τηλεφώνησε ο συνεργάτης μου ότι ψάχνουμε, κύριε Υπουργέ, να βρούμε βηματοδότη για τον παππού του, γιατί δεν υπάρχει βηματοδότης. Μου τηλεφωνεί λοιπόν και μια κυρία, χρόνια έβλεπα το παιδί της με σπασμούς, λέει δεν βρίσκω το πολύ φθηνό φαρμακάκι, το πάρα πολύ φθηνό φαρμακάκι, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέγαμε Στεζολίτ, και το ξέρετε, ήσασταν μαχόμενος γιατρός που έκανε, ξέρετε τι, 2 ή 1 ευρώ, δεν κυκλοφορεί πλέον, γιατί αυτά όλα τα φάρμακα, κύριε Υπουργέ, έχουν αντικατασταθεί από ακριβά φάρμακα. Και βέβαια, πραγματικά το έχω πει πολλές φορές, το διαπιστώνω όμως και σήμερα, ότι ζήσαμε πάλι και σήμερα για ένα τόσο βασικό θέμα, για ένα θέμα ζωής που είναι το φάρμακο. Τι ζήσαμε, κύριε Πρωτόπαπα, σε αυτή την αίθουσα? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτάκι, να επιρρύπτει ο ένας ευθύνες στον άλλον. Φταίμε εμείς, φταίτε εσείς, φταίνε οι άλλοι. Αυτό ποιος έφταισε λιγότερο, ποιος έφταιξε περισσότερο. Δηλαδή, ακόμη και το ιερό φάρμακο έχει γίνει πεδίο κομματικής σας αντιπαράθεσης. Οι ευθύνες τις ξέρει ο ελληνικός λαός, κύριε Πρωτόπαπα και κύριε Μαρκόπουλε. Φταίτε και οι δύο. Απαξιώσατε την υγεία του ελληνικού λαού. Φταίτε και οι δύο. Το ξέρουν όλοι. Και εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση προς τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως ήθελα προς τον κύριο Σαλμά, ο οποίος βέβαια διετέλεσε και επί αρκετό χρονικό διάστημα υπουργός. Μια απλή ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνήσατε, και ήταν αρκετά, και ήταν 5,5 χρόνια, πέστε μου αλήθεια, τι κάνατε, αλλά υπεύθυνα, για να μην γίνει το ελληνικό κράτος, η χώρα μας, τα νοσοκομεία μας, η πατρίδα μας, να μην γίνει όμηρος των διαφόρων φαρμακευτικών εταιριών με τις υπερκοστολογήσεις, με τα φάρμακα που τα πουλούσαν όσο και όπου ήθελαν. Πέστε μου εσείς τι κάνατε, για να μην φτάσουμε επί της διακυβερνήσεώς σας να έχουμε 5, 6, δεν ξέρω τα νούμερα πλέον, εσείς τα ξέρετε, εσείς τα λέτε. Εμείς σαν απλοί πολίτες ξέρουμε ότι μας χρεώσατε με 5 δις ευρώ. Αν ήταν να βαθμολογηθείτε και οι δύο, θα παίρνατε κάτω από τη βάση. Δεν έχετε ούτε ένα θετικό πρόσημα ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΠΑΣΟΚ σε αυτό που λέγεται χώρο της υγείας και κυρίως χώρο του φαρμάκου. Αλλά τώρα θα έρθω σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Έχετε τις καλύτερες προθέσεις. Εγώ ειλικρινά δεν θα μπορούσα ποτέ να τις αμφισβητήσω. Εξάλλου μας έχουν κατηγορήσει ότι σας στηρίζομαι. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, το έχει επαναλάβει ο Πρόεδρός μας. Το λέω και εγώ απόψε, ναι, στηρίζομαι ό,τι θετικό γίνεται για τη χώρα μας. Αλλά πού είναι αυτά τα θετικά στο χώρο της υγείας? Πέστε μου, πού είναι αυτά τα θετικά? Λίστα φαρμάκων δεν έχουμε. Εγώ δεν θα πω ότι απέτυχε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έλεος σήμερα πια ξεκίνησε. Αλλά έχω τις αμφιβολίες μου, το είπα και προχθές.
δεν έχει γίνει ο προγραμματισμός. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε. Και τι άλλα, στη δικιά σας την περίπτωση έχετε, είπαμε, τις καλύτερες προθέσεις. Δεν μπορεί, κύριε Υπουργή, να μειωθεί το φάρμακο αν δεν υπάρξει σωστό πλάνο, σωστός προγραμματισμός, σωστή στόχευση και όχι παλινοδίες. Εδώ στην Υπουργό θα έχω και εγώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Στην Υπουργό της Ανάπτυξης είχαμε ζήσει το περίεργο. Έβγαζε γυναίκα νόμους, μετά λέει το σκληρό Πασόκ δεν ήθελε αυτούς τους νόμους, το μαλακό Πασόκ, κύριε Πρωτόπαπα, ήθελε άλλους νόμους, πήγαινε υπουργός, της άλλαζε έλεος πια. Αποφασίστε, είστε σκληρό, είστε μαλακό, γίνεται ένα μείγμα, αλλά εμείς θέλουμε, κύριε Πρωτόπαπα, να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα που αγαπούμε, θέλουμε να τη δώσουμε όπως πιστεύουμε στα παιδιά μας. Και θα αναφερθώ και σε ένα που θα στεναχωρήσω σίγουρα τον κύριο Χαλβατζή. Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, θα θέσω δύο απλά ερωτήματα. Έχετε αποφασίσει τι θα γίνει με αυτή την ελληνική φαρμακοβιομηχανία? Ντρέπομαι όταν διαβάζω ότι το 87 είχαμε μόνο 18% εισαγόμενα φάρμακα. Το 2001 είχαμε 62%. Τώρα έχουμε 75-80% εισαγόμενα φάρμακα. Δηλαδή ένα 13-15% παράγει ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Έχουμε τα καλύτερα φάρμακα. Πού είναι η αναπτυξιακή σας πολιτική, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, στο θέμα του φαρμάκου? Θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θα αναπτύξουμε τη χώρα μας και, πάση περιπτώσει, δεν δέχομαι, κύριε Υπουργέ, να μας εκβιάζουν οι Δανείοι. Ναι, διαβάστε, νομίζω ότι τα ξέρετε. Η Δανία μας εκβιάζει, λέει, γιατί μειώσαμε τα φάρμακα εμείς κατά 25%. Και δεν μας δίνει φάρμακα που είχαμε για την ψωρίαση, ξέρω εγώ, αντιπυκτικά, για το διαβήτη κτλ. Και λέει ένα διευθυντικό στέλεχος ότι αν μειώνεται, λέει, εσείς στην Ελλάδα τα φάρμακα κατά 25%, εμείς, λέει, θα χάσουμε θέσεις εργασίας στη Δανία. Έλεος πια, δηλαδή ζούμε και τους Ευρωπαίους εκβιαστές, κύριε Υπουργέ, και είμαστε Έλληνες και τα δεχόμεθα όλα αυτά. Θλίβομαι γι' αυτό. Για να μην πω και τι είδα στο BBC, που είναι αυτό που λέμε, δριός πεσούσης πάσαν ήρξηλεύεται. Χρωστάμε, λέει, και σε μια εταιρεία και τα βάζουν όλα αυτά στα διεθνή μπλοκ, 244 εκατομμύρια, έτσι, αυθαίρετα. Αποφασίστε, λοιπόν, είστε αποφασισμένοι να στηρίξετε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, το ελληνικό φάρμακο? Και το δεύτερο που θα ήθελα να μου απαντήσετε, γιατί δεν το άκουσα, είναι ποια είναι η συγκεκριμένη πολιτική σας για τα γενώσιμα φάρμακα. Στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, δίδεται όθηση στην οικονομία. Εμείς με αυτή την κατάσταση βλέπω ότι δεν υπάρχει ούτε μία πολιτική σε αυτό το θέμα. Τελικά θα ήθελα να πω ότι εμείς, σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, λέμε, χορηγούμε δωρεάν φάρμακα στους πραγματικά χρονίως πάσχοντες. Δωρεάν φάρμακα στους πολυτέκνους, στους απόρους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαιτούμε να δώσετε αναπτυξιακά κίνητρα και όποια άλλα κίνητρα εσείς νομίζετε. Με αυστηρότατο έλεγχο, με αυστηρότατο έλεγχο στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και βέβαια, ολοκληρώστε. Ξέρετε, τα περισσότερα νοσήματα, κύριε συνάδελφε που είστε γιατρός, τα έφτιαχνε, τα έκανε καλά με τα φυτά, με το χαμομήλι έφτιαχνε το έλκος του στομάχου. Δεν θέλω να επιστρέψουμε εκεί, αλλά γιατί δεν αξιοποιούμε και αυτό το φυσικό μας πλούτο για φάρμακα? Και οπωσδήποτε εκείνο που επιμένουμε εμείς και απαιτούμε είναι μια συγκεκριμένη πολιτική άμεσα για τα γενώσιμα φάρμακα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Παπανδρέου Παπαδάκη, Ουρανία από τον λαό.